Με κατάρρευση των αγορών και αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσους πιθανότατα εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης μομφής εναντίον του. Μιλώντας στην εκπομπή Fox and Friends του ειδησιογραφικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε: «Δεν γνωρίζω με ποιον τρόπο μπορείς να εξαπατήσεις κάποιον που έκανε καλά τη δουλειά του. Αλλά να σας πω κάτι, αν ποτέ δεχθώ μομφή, νομίζω ότι οι αγορές θα κατέρεαν. Νομίζω ότι όλοι θα γίνονταν πολύ φτωχοί, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα βλέπατε αριθμούς που δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε προκαταβολικά». Ανεπηρέαστο έδειξε να μένει το Αμερικανικό χρηματιστήριο μετά από αυτές τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που κατά τα άλλα ισχυρίστηκε ότι έχει κάνει σπουδαία δουλειά στον Λευκό Οίκο, χαιρέτησε τα οικονομικά επιτεύγματα της διακυβέρνησής του και υποστήριξε ότι αν δεν είχε εκλεγεί, η οικονομία θα είχε συρρυκνωθεί. Όλα αυτά την στιγμή που ο πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστήριου της Νέας Υόρκης και ο τέος επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, Πολ Μάναφορτ, καταδικάστηκε για τραπεζική και φορολογική απάτη, με τον Λευκό Οίκο να αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου.